Κόνιτς Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Ο καρδινάλιος από την Αργεντινή, Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, είναι ο νέος πνευματικός πατέρας των καθολικών σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια. Και το όνομα αυτού, Φραγκίσκος. Πώς θα πείτε και il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui. Ο πρώτος Λατινοαμερικανός Πάπας, απευθυνόμενος στους πιστούς, ζήτησε να προσευχηθούν για τον προκάτοχό του Βενέδικτο και τον ίδιο και κάλεσε τον κόσμο να ακολουθήσει το δρόμο της αδελφοσύνης και της αγάπης. Το Χαμπέμους Πάπαμ ήρθε στη δεύτερη μέρα του κοκλαβίου των 115 πριγκίπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και κατά την πέμπτη ψηφοφορία. Ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα βγήκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα, για να ξεσπάσουν πανηγυρισμοί στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου από τους δεκάδες χιλιάδες πιστούς που περίμεναν επί ώρες υποβροχή για την εκλογή του νέου Ποντίφικα. Ο Ιταλικής καταγωγής Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ο 76χρονος καρδινάλιος του Μπουένος Άιρες, είναι ο πρώτος Πάπας εδώ και χίλια χρόνια που δεν είναι Ευρωπαίος και ο πρώτος που προέρχεται από τους Ιησουίτες. Η εκλογή του αποτελεί έκπληξη, καθώς πολλοί αναλυτές αρκεπιστοί εκτιμούσαν ότι το φαβορί ήταν ο Ιταλός Άντζελο Σκόλα, ο καρδινάλιος του Μιλάνου. Ο συντηρητικών τάσεων Μπεργκόλιο ήταν υποψήφιος και το 2005, οπότε και φέρεται να τερμάτισε δεύτερος μετά τον Πάπα Βενέδικτο και έκτοτε επικεντρώθηκε στο ποιματικό του έργο. Τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ιδιαίτερα τον λιτό τρόπο ζωής του, καθώς και το γεγονός ότι ο ίδιος ζει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα δίπλα στον καθεδρικό ναό στο Μπουένος Άιρες. Το ότι διάλεξε το όνομα του Αγίου Φραγκίσκου δείχνει πιθανότατα, σχολιάζουν οι αναλυτές, ότι επιθυμεί μια επιστροφή στις ουσιαστικές, απλές, χριστιανικές ρίζες.